Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι και πάλι στην πόλη σας, την οποία αγαπώ ιδιαίτερα. Και πραγματικά περάσαμε πάρα πολύ όμορφα με τον συνεργάτη μου τον Νίκο τον Νικόπουλο και χθες και σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Γουβέλη, το Ηράκλειο έχει πολλές φορές κατηγορηθεί ως άτεχνο ή τέλος πάντων πιο λαϊκό, ας το πούμε έτσι. Ναι. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Δεν συμφωνώ καθόλου και δεν συμφωνώ για πολλούς λόγους. Ένας προφανής λόγος είναι το ότι το Ηράκλειο αναπτύσσει σε δύσκολες εποχές μια τέτοια πρωτοβουλία όπως είναι το Φεστιβάλ Πιάνου. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική προσφορά του Δήμου προς τους δημότες του. Και μάλιστα με την πολύ όμορφη σκέψη να γίνονται κάθε φορά δύο δράσεις, δηλαδή να υπάρχει μια ανοιχτή συναυλία γενικά για το κοινό βραδινή και την επόμενη μέρα το πρωί η ίδια συναυλία να επαναλαμβάνεται για ομάδες ευπαθείς, για ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν εύκολα να βρεθούν στην συναυλία το βράδυ, όπως για παιδιά, όπως για ηλικιωμένους και για πραγματικά ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική προσφορά και νομίζω ότι δεν είναι ο κανόνας. Επίσης θα μου επιτρέψετε και ως καλλιτέχνης να ξέρω ότι το Ηράκλειο έχει γεννήσει πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες και ένας από αυτούς ασφαλώς είναι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής αυτού του φεστιβάλ, ο Δημήτρης Καρύδης, ο οποίος είναι ένας λαμπρός πιανίστας, τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και με τιμά με τη φιλία του και είναι πολύ σπουδαίο που ένα μεγάλο τέκνο της πόλης έχει αυτήν την πρωτοβουλία και διοργανώνει μέσω του Δήμου ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Εύχομαι να είναι θεσμός και να παραμείνει, νομίζω ότι πραγματικά αξίζει. Και επίσης να πω και κάτι τελευταίο, προσπαθώντας να απαντήσω σε αυτή την κατηγορία, ότι και από άλλες εμπειρίες που είχα εμφανίσεων στο Ηράκλειο μου έκανε εντύπωση η θέρμη με την οποία το κοινό αγκάλιασε την κλασική μουσική. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι δεδομένο ούτε παντού ούτε πάντα. Mm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που το λέτε, γιατί ξέρετε όταν πέφτει στο τραπέζι των συζητήσεων οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και το πού πηγαίνει το ηρακλειώτικο κοινό κτλ. Μόνοι μας στη συζήτηση είμαστε λίγο του πιο, ας το πούμε, λαϊκού και όχι της ευγενής τέχνης. Όλα έχουν τη θέση τους. Mm-hmm. Όλα έχουν τη θέση τους. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω καθόλου στο στερεότυπο ότι μια συναυλία κλασικής μουσικής πρέπει να είναι ένα γεγονός πιο στυλιζαρισμένο, με πιο αυστηρό πρωτόκολλο. Σε καμία περίπτωση. Η κλασική μουσική είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από ελιτιστική. Η κλασική μουσική είναι ένα είδος λαϊκό, τολμώ να πω. Γεννήθηκαν όλα τα μεγάλα έργα με σκοπό από τους συνθέτες να επικοινωνήσουν με τον άνθρωπο, με τον κόσμο, ποτέ με μια ελίτ, αλλά να απευθυνθούν στον πιο απλό άνθρωπο και να το συγκινήσουν. Από εκεί και μετά είναι δουλειά δική μας, δουλειά των καλλιτεχνών, να το συνειδητοποιήσουμε, να το υπηρετήσουμε αυτό και στα προγράμματά μας να έχουμε ένα γνώμονα του αυτό που κάνουμε να έχει τη μέγιστη δυνατή απήχηση. Mm-hmm. Αυτό είναι το δικό μας μερίδιο ευθύνης. Mm-hmm. Από εκεί και μετά το μερίδιο ευθύνης και του κόσμου είναι ακριβώς να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να βρει πάρα πολύ χαρά, πολύ μεγάλη απόλαυση και κέφι μέσα στη κλασική μουσική και να δεχθεί να πειραματιστεί λίγο με αυτά τα ακούσματα, ακόμα και αν δεν του είναι πάρα πολύ οικεία για άλλους λόγους που ίσως δεν είναι της παρούσης να συζητήσουμε. Σωστό. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερη εξοικείωση μετά από μια καλή συναυλία αρχίζουν σιγά σιγά να αναθεωρούν την άποψή τους για το ότι η κλασική μουσική είναι κάτι το οποίο έτσι είναι πιο τυπικό και φορμαλιστικό. Δεν ισχύει και νομίζω ότι αξίζει να περνάμε αυτό το μήνυμα στον κόσμο και εσείς μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εμείς ως καλλιτέχνες, γιατί έτσι δημιουργούμε ένα κοινό το οποίο το χρειαζόμαστε και δημιουργούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο καλλιεργημένοι, πιο πονηρεμένοι, πιο σκεπτόμενοι που τους έχουμε τόσο πολύ ανάγκη στις εποχές που ζούμε. Και είναι και πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν είναι απαραίτητο να έχεις 7 μεταπτυχιακά για να καταλάβεις την κλασική μουσική. Φυσικά και όχι. Το παιχνίδι δεν είναι το θέμα του να καταλάβεις, είναι το θέμα του να νιώσεις. Να νιώσεις. Είναι το θέμα του να απολαύσεις. Αυτός είναι ο σκοπός. Και το θέτεται πάρα πολύ όμορφα και χαίρομαι που το λέτε. Δεν είναι ένα παιχνίδι γνώσεων μια συναυλία κλασικής μουσικής. Είναι μια στιγμή χαράς, απόλαυσης και ζωντάνιας. Αυτό είναι το στοίχημα. Η γνώση που μπορεί να έχουμε εμείς οι επαγγελματίες είναι ασφαλώς απαραίτητη για να μπορούμε να ερμηνεύσουμε ένα έργο. Και σίγουρα θα συμφωνήσω μαζί σας ότι όσο κανείς ξέρει περισσότερα πράγματα μπορεί και να απολαύσει ακόμα περισσότερο. Αυτό ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και ένας άνθρωπος
ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, δεν εισπράττει τον πλούτο των συναισθημάτων που εκφράζει η μουσική. Αλίμονο εννοείται ότι συμβαίνει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να το λέτε αυτό. Είστε και δάσκαλος εσείς. Γνωρίζω ότι διδάσκετε πιάνο, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι γεγονός αυτό. Ωραία. Και είναι ωραίο να το λέει ένας δάσκαλος αυτός που παράλληλα είναι και σολίστας. Γιατί φαντάζομαι ότι το ίδιο πράγμα θα προσπαθείτε να περάσετε και στους μαθητές σας. Αλήθεια, έρχονται, είναι τόσα πολλά. Παλιότερα, ξέρετε, το να μάθεις ένα μουσικό όργανο και δει το πιάνο ήταν και λίγο, ας πούμε, κατάκτηση της κοινωνίας ή απόδειξη της θέσης που είχες κοινωνικά. Σήμερα ισχύει αυτό? Όχι, σήμερα δεν ισχύει αυτό, ή τουλάχιστον δεν ισχύει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Υπάρχει μία αυξανόμενη συνειδητοποίηση των γονέων ότι η εκπαίδευση ενός παιδιού στην κλασική μουσική σε κάποιο όργανο διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες και τις πνευματικές του ικανότητες. Αυτό δεν είναι μια προσωπική άποψη. Πιστέψτε με, έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί αυτό, ότι τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν μαθαίνοντας μουσική και δι' κλασική μουσική έχουν οξυμένες ικανότητες, οξυμένη αντίληψη, έχει αποδειχθεί ιατρικά αυτό. Αρκετοί το γνωρίζουν και στέλνουν τα παιδιά τους να μάθουν μουσική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα γίνουν επαγγελματίες, αλίμονο, αλλά να κερδίσουν πράγματα από τις σχέσεις με τη μουσική. Και βεβαίως, ακριβώς αυτό, σίγουρα το να γίνει κανείς επαγγελματίας απαιτεί ιδιαίτερη αγάπη, ιδιαίτερο ταλέντο, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά το να μάθει κανείς μουσική, να μάθει να μιλάει τη γλώσσα της μουσικής και να καταλαβαίνει τη γλώσσα της μουσικής, ακόμα και αν δεν γίνει μουσικός, αλίμονο, σημαίνει ότι θα είναι ένας πάρα πολύ καλός ακροατής και η μουσική θα τον συντροφεύει σε όλη του τη ζωή. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολυτιμότατο πράγμα να περάσουμε στα παιδιά μας, και αυτό προσπαθώ και εγώ να το περάσω και στους μαθητές μου ως άσταλος. Να απολαύσουν τη μουσική, να την κατανοήσουν και να υπάρχει στη ζωή τους ανεξάρτητα από το αν θα επιλέξουν να γίνουν επαγγελματίες ή όχι. Ούτως ή άλλως, ένα πολύ μικρό ποσοστό αποφασίζει να εμπλακεί στην περιπέτεια του επαγγελματικού μουσικού βίου. Των πραγμάτων. Ναι, βέβαια. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να έχεις ένα αποκούμπι στη μουσική και να μπορείς να εκφράσεις τα συναισθήματά σου μέσα από τις νότες. Είναι καταπληκτικό. Είναι μια υπέροχη παρηγοριά, μια υπέροχη συντροφιά και πάντοτε κάτι το οποίο πυροδοτεί τη σκέψη μας. Και έχουμε ανάγκη η σκέψη μας να πυροδοτείται, ειδικά νομίζω σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εσείς σήμερα, χτες και σήμερα ήσασταν στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο Ηρακλή. Έναν υπέροχο χώρο πραγματικά που αξίζει τον κόπο, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, να γίνει ένας χώρος συναυλιακός. Έκανε αίσθηση και στον Νίκο τον Νικόπουλο, τον εξαίρετο φλαουτίστα και συνεργάτη μου, και σε μένα η πολύ όμορφη ακουστική, η ζεστή μας σχέση με το κοινό. Πραγματικά είναι ένας ωραιότατος χώρος που μπορεί να αξιοποιηθεί συναυλιακά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για ρεσιτάλ και για μουσική δωματίου. Πραγματικά είναι ένας εξαιρετικός χώρος. Και εμείς ως Ηρακλειώτες, από τότε έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά μέχρι να γίνει, οπότε νομίζω ότι είναι μια χαρά στιγμή για να τον απολαύσουμε κι εμείς, και μάλιστα μέσα από ένα φεστιβάλ πιάνο. Το φεστιβάλ, θέλω να πω ότι συνεχίζεται και θα πάει μέχρι και τις 24 του μήνα. Το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, είναι η επόμενη συναυλία που πρέπει να δοθεί στο πολιτιστικό. Είναι το ρεσιτάλ της πολύ σπουδαίας Ελληνίδας χανίστριας, της Δώρας της Μακοπούλου, και άλλη μια συναυλία στις 24 που παίζουν οι δύο ισήνοντες του φεστιβάλ και αγαπημένοι μου φίλοι, επιτρέψτε μου να πω, ο Δημήτρης Καρύδης και ο Πέτρος Μόσκος. Ένα συναρπαστικό πρόγραμμα, αξίζει το κοινό να το παρακολουθήσει, πιστέψτε με, γιατί τους ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, το προσυπογράφω, εγώ δεν τους ξέρω προσωπικά, αλλά ξέρω ότι το αποτέλεσμα, ξέρω τη δουλειά τους. Το αποτέλεσμα είναι συναρπαστικό τουλάχιστον. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ, ξέρω, κύριε Καγιωτάκη. Έτσι κι αλλιώς, κύριε Γουβέλη, εσείς ασχολείστε, ξέρω ότι είσαστε από τους ανθρώπους που είστε πότε εδώ, πότε εκεί. Έχετε συνεργασίες με πάρα πολύ κόσμο και σε πάρα πολλές χώρες. Προσπαθώ. Για πείτε μου, τι είναι το επόμενο, πού θα σας συναντήσει το κοινό σας την επόμενη φορά? Το κοινό μου την επόμενη φορά θα με συναντήσει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 6 Μαρτίου, παίζοντας τη Φαντασία του Μπετόβεν, και η επόμενη συναυλία θα είναι αρκετά μακριά, θα είναι στη Νότια Κορέα στα τέλη Μαρτίου.